Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσουμε τον συντοπίτη μας, τον κύριο Ελισέο Βαγενά, υπεύθυνο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με τον οποίον θα συζητήσουμε την εξέλιξη πια του πολέμου. Βρισκόμαστε στην 20η ημέρα του πολέμου, κύριε Βαγενά. Και δεν νομίζω ότι έχουν... Καλημέρα. Και στους ακροατές που μας ακούνε, πράγματι... Περνάμε στην τρίτη εβδομάδα, περάσαμε την τρίτη εβδομάδα και πάμε για την τέταρτη αυτής της εξέλιξης, της αιματηρής που διεξάγεται στην Ουκρανία. Και δυστυχώς και τα σημάδια που έρχονται δεν είναι καθόλου καλά. Mm-hmm. Έτσι βλέπουμε, ας πάρουμε καταρχήν τη χώρα μας, όπου βλέπουμε να έρχονται καινούργια αμερικάνικα όπλα να περνάνε, τεθωρακισμένα, ελικόπτερα, να έρχονται αεροπλανοφόρα, άλλα πλοία πολεμικά προς την περιοχή. Ανάλογες καταστάσεις υπάρχουν και στις άλλες χώρες των Βαλκανίων, στις Βαλτικής γίνονται μεγάλα γυμνάσια με δεκάδες χιλιάδες άντρες. Είμαστε πάνω σε ένα βαρέλι με εκρηκτικά αυτή τη στιγμή και το φυτίλι έχει ανάψει. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Βεβαίως στην ίδια την Ουκρανία κόσμος σκοτώνεται, μακελεύονται οι λαοί, υπάρχουν και από τις δυο πλευρές, όπως καταλαβαίνετε, και στην περιοχή εκεί που γίνονται οι μάχες, απώλειες και από άμαχους. Αλλά σκεφτείτε και το γεγονός ότι δεν είναι καθησυχαστικό το γεγονός ότι σκοτώνονται επαγγελματίες, στρατιώτες και από τις δυο πλευρές. Mm-hmm. Έτσι, γιατί, ας πω ένα παράδειγμα, στην Ουκρανία, πριν την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, ναι, ο μέσος μισθός του εργάτη ήταν 3.000 γρίβνες. Ο κατώτερος μισθός που ξεκινούσε ο επαγγελματίας στρατιώτης ήταν 10.000 γρίβνες. Και έφτανε με ανάλογα τα γαλόνια μέχρι και 30.000. Έτσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ανάλογη είναι η κατάσταση και από τη ρωσική πλευρά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα παιδιά που είναι επαγγελματίες στρατιωτικοί, που εντάχθηκαν σε αυτούς τους στρατούς, το έκαναν βασικά για βιοποριστικούς λόγους. Μιλάμε για παιδιά κατά βάση από φτωχές λαϊκές οικογένειες που σκοτώνονται σήμερα σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Οι πλούσιοι την έχουν κοπανίσει. Το πολύ πολύ οι σκαφάτοι Ρώσοι να χάσανε τα κότερά τους, έτσι, σε αυτή τη σύγκρουση. Λοιπόν, ενώ την ίδια ώρα μεταδίδονται ειδήσεις ότι μεταφέρουν Έλληνες εφοπλιστές ρωσικό πετρέλαιο εν καιρό πολέμου στην Ουκρανία. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που δεν μπορεί να πέρασε απαρατήρητο. Μα κοιτάξτε, στις συνθήκες πολέμου και σε αυτόν τον πόλεμο υπάρχουν μονοπωλιακά συμφέροντα μεγάλα, μεγάλες επιχειρήσεις που κερδοσκοπούν. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι εταιρείες αυτές που παράγουν όπλα και που, να πάρτε παράδειγμα, μόνο η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα κάνει δαπάνες σε πολεμικό εξοπλισμό 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Mm-hmm. Σκεφτείτε κάποια μονοπόλια που θα κερδίσουν από αυτές τις αγορές. Αλλά είναι και άλλα μονοπόλια. Ας πάρουμε τα μονοπόλια αυτά που θέλουν να μας πουλήσουν τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Έτσι. Mm-hmm. Την πράσινη σου λέει τώρα τι θα πάρουμε, πετρέλαιο και φυσικό αέρα από το δολοφόνο Πούτιν. Εκεί που θα πληρώνετε μια φορά την ακριβή ενέργεια θα τη χρυσοπληρώσετε τώρα περισσότερο, γιατί έτσι έχουν και μια δικαιολογία, μια πρόφαση ακόμα παραπάνω. Έτσι, για να δεχτεί ο λαός όλο αυτό το κύμα της ακρίβειας που ήδη μας καταπλακώνει και δεν θα αφήσει τίποτα τελικά όρθιο. Ναι. Υπάρχουν άλλα, βλέπουμε μεγάλες επιχειρήσεις που και θα κερδοσκοπήσουν με βάση σε όλα αυτά τα αγαθά που ήδη βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί, γιατί δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι και άλλες πρώτες ύλες, έτσι, και αγροτικά προϊόντα ή και εφόδια που θα χρειαστούν ακόμα και αγρότες για να καλλιεργήσουν, όπως τα λιπάσματα που θα εκτιναχτούν οι τιμές τους. Όλα αυτά, από αυτά κάποιοι κερδίζουν, έτσι. Δηλαδή δεν κερδίζουν οι καπιταλιστές μόνο από την ειρήνη, κερδίζουν και από τον πόλεμο. Το ζήτημα είναι ότι στον πόλεμο σφάζονται οι λαοί, έτσι. Και βλέπουμε ότι με το αίμα των λαών χαράσονται τα καινούργια σύνορα. Η καινούργια, όπως λένε, αρχιτεκτονική ασφάλειας και πάει λέγοντας. Επειδή πάρα πολλές αναλύσεις γίνονται, κύριε Βαγενά, αυτές τις ημέρες για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,
Έχει τεθεί ένα ακόμη ερωτηματικό, διαβάζω τις τελευταίες ημέρες, μήπως τελικά οι λόγοι για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν περιορίζονται στο ΝΑΤΟ. Αλλά... Αλλά με τον έναν ή άλλον τρόπο εφευρέθη ένας νέος διαπραγματευτικός μηχανισμός μέσω της ρωσικής εισβολής. Έχει καμία, δεν ξέρω, πώς τη βλέπετε αυτή την άποψη που διατυπώθηκε. Η δικιά μας η εκτίμηση είναι η εξής, ότι αυτή τη στιγμή συγκρούονται πάνω στο κορμί της Ουκρανίας και του λαού της δύο πολύ ισχυρές δυνάμεις. Απ' τη μια έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και απ' την άλλη την καπιταλιστική Ρωσία και τις δικές της συμμαχίες, γιατί έχει φτιάξει την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, τον Οργανισμό του Φόρου Συλλογικής Ασφάλειας. Έτσι. Το αντικείμενο αυτής της σύγκρουσης δεν είναι άλλο από το ποια μονοπόλια, ποιες επιχειρήσεις οι ΔΕ θα βάλουν στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο που υπάρχει στην περιοχή, τον ορυκτό πλούτο που είναι τεράστιος που υπάρχει στην περιοχή, τις αγροτικές εκτάσεις. Να θυμίσουμε ότι το 70% των εδαφών της Ουκρανίας είναι έφορο, είναι στοβολώνες της Ευρώπης. Να βάλουν στο χέρι το εργατικό δυναμικό που υπάρχει, μια μεγάλη εσωτερική αγορά 40 και πλέον εκατομμυρίων ανθρώπων. Έχουν να βάλουν στο χέρι τα γεωπολιτικά στηρίγματα της περιοχής, είναι σε μια κρίσιμη θέση για την Μαύρη Θάλασσα, η περιοχή αυτή και γενικότερα για την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι το αντικείμενο αυτού του πολέμου. Είναι ένας πόλεμος άδικος και από τις δύο πλευρές, mm-hmm. που δεν γίνεται για τα συμφέροντα των λαών. Βεβαίως τώρα τις τελευταίες μέρες, για να μας αναγκάσουν να πάρουν την πλευρά του ενός ή του άλλου, ακούγονται διάφορα πράγματα, έτσι. Όπως ο Πούτιν θέλει να αποκαταστήσει τη Σοβιετική Ένωση, το ακούσαμε και το διαβάσαμε και αυτό. Λέμε ότι ο Πούτιν είναι δικτάτορας, ότι ο Πούτιν είναι αυταρχικός, έτσι. Άρα από η άλλη μεριά είναι η δημοκρατική πλευρά. Mm-hmm. Μα ποιοι το λένε αυτό, όταν στην Ουκρανία τα τελευταία 8 χρόνια έχει απαγορευτεί η δράση πολιτικών κομμάτων, μεταξύ άλλων και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας. Δεν το απαγορεύουν να συμμετέχει σε εκλογές. Όταν υπάρχουν διώξεις, όταν έχουν κλείσει εφημερίδες, όταν έχουν κλείσει περιοδικά. Δηλαδή αυτά. Δεύτερον, ο Πούτιν δεν θέλει να ανασυγκροτήσει τη Σοβιετική Ένωση, γιατί η Σοβιετική Ένωση ήταν ένα εργατικό, ένα λαϊκό κράτος, όπου υπήρχαν άλλοι θεσμοί εξουσίας, διαφορετικοί από αυτούς που υπάρχουν σήμερα. Εκείνο που θέλει είναι να μπορέσει το ρωσικό κεφάλαιο, το οποίο αυτό έχει την εξουσία σήμερα στα χέρια του, όπως σε κάθε καπιταλιστική χώρα, έτσι, να επεκτείνει τη δράση του, να έχει την πρώτο καθεδρία, να πω έτσι, τον πρώτο λόγο στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και γι' αυτό φιλοτεχνεί μια σειρά καπιταλιστικές ενώσεις. Όπως εμείς έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πρώτο κουμάτο, πρώτο βιολί είναι τα γερμανικά, το γερμανικό, το γαλλικό κεφάλαιο, το ιταλικό, έτσι με βάση την ισχύ της κάθε καπιταλιστικής δύναμης. Εκεί στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, πρώτο βιολί είναι το ρωσικό κεφάλαιο. Έτσι. Και η Ουκρανία θα ήταν ήδη μέρος αυτών των διεργασιών, αν τον 2014 δεν είχε γίνει μια αντισυνταγματική ανατροπή με τη στήριξη των Αμερικάνων, των Ευρωπαίων, υπεριαλιστών, με τη χρήση ακόμα και φασιστικών δυνάμεων μέσα στην Ουκρανία, που εξέτρεψαν τα πράγματα, οδήγησαν στην απόσχηση, σε έναν εμφύλιο πόλεμο, στην απόσχηση της Κρυμαίας, την ανεξαρτητοποίηση των περιοχών του Ντομπάς. Αλλά το αντικείμενο της, η ουσία της σύγκρουσης είναι αυτό, ότι γίνεται για συμφέροντα που είναι ξένα προς τα συμφέροντα των λαών. Και δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι και η χώρα μας έχει μερίδιο ευθύνης. Mm-hmm. Συμμετέχει σε όλη αυτή τη σύγκρουση με την πλευρά του ΝΑΤΟ, με την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εδώ, από τις βάσεις, εμπλέκεται σε αυτή τη σύγκρουση και σε αυτόν τον πόλεμο μέσα από τις βάσεις. Από εδώ μεταφέρονται στρατεύματα. Έτσι, άλλωστε, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει ανακοινωθεί και από την άλλη πλευρά ότι από εκεί που υπάρχουν οι βάσεις, αυτοί είναι στόχοι αντιπίνων. Έτσι. Άρα στοχοποιείται και ο ελληνικός λαός από αυτή την κατάσταση. Και καθημερινά, όλο και περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ακατανόητο γιατί στείλαμε πολεμικό υλικό.
Διάβαζα μία δήλωση του καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, του κυρίου Γιαλουρίδη, ο οποίος το σημειώνει αυτό, ότι είναι ακατανόητο να στείλουμε πολεμικό υλικό και να έχουμε απέναντί μας την Ρωσία, η οποία όλα τα χρόνια στο Κυπριακό ήταν με το μέρος μας. Και στα ζητήματα του Αιγαίου. Και στα ζητήματα του Αιγαίου. Να περάσουμε στη συνέχεια. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Όταν έχει πιάσει ένας άνθρωπος φωτιά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να σβήσεις τη φωτιά που είναι απάνω. Εδώ η δική μας η κυβέρνηση πετάει λάδι σε αυτή τη φωτιά, με αυτή την κατάσταση. Και δυστυχώς αυτό το κάνει και με τη συνδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τι ζητάει? Ζητάει αυτό το λάδι στη φωτιά να πεταχτεί με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δηλαδή τέτοια ανατοφροσύνη από την αριστερά, το ένα κόμμα που λέγεται αριστερό, τι να πω δηλαδή. Μάλιστα. Κυρία Βαγιανά, πείτε μου κάτι άλλο. Πώς σχολιάζετε αλήθεια μέσα σε αυτήν την πολιτική συγκυρία να συναντάτε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν? Είδαμε και τις δηλώσεις, είδαμε και τα πλάνα που μας έδειξαν, ναι, για το πολύ καλό κλίμα. Η ουσία είναι ότι από αυτό το πολύ πολύ καλό κλίμα έχουμε χορτάσει και τα προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσω, επί Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα, επί Καραμαλή είχαμε τις Κουμπαριές, επί Παπανδρέου, επί Πασόκ είχαμε τις Ζεμπεκές, επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε τις χοροδίες των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εντάξει, από κλίμα, από διάφορα υπουργικά κοινά, ανώτατα υπουργικά συμβούλια, κόκκινα τηλέφωνα, πώς τα λένε, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όλα αυτά τα περάσαμε. Έτσι, ωστόσο, την ίδια ώρα είδαμε ότι σε όλη αυτή την περίοδο, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, οι τουρκικές διεκδικήσεις, που έχει η τουρκική αστική τάξη σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, καθόλου δεν σταμάτησαν. Είχαμε υπερπτήσεις, είχαμε παραβιάσεις του εναέριου χώρου, είχαμε υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, κάτι που αμφισβητούν. Και τις αμέσως επόμενες ώρες από τη συνάντηση των δύο ηγετών είχαμε και πάλι. Είναι ζήτημα ωρών και εβδομάδων για να ξαναζήσουμε πάλι άλλες καταστάσεις. Δεν σταματάνε αυτά. Έτσι. Είναι μια στρατηγική που αμφισβητεί και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στην περιοχή, αλλά πλέον βάζει καθαρά και ζήτημα συνόρων με το πρόσχημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, των διάφορων συμφωνιών που η Τουρκία θεωρεί ότι δεν ισχύουν ή θεωρεί ότι θα πρέπει να επαναξεταστούν διάφορα πράγματα. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι αυτά θα παραμείνουν βεβαίως τώρα μπροστά στη μεγάλη εικόνα, περνάνε σε μια, το πω έτσι, υποσκιάζονται. Έτσι. Η μεγάλη εικόνα είναι η ρωσονατοϊκή σύγκρουση στην περιοχή, που αφήνει σε δεύτερη μοίρα τα ελληνοτουρκικά προβλήματα, αλλά όμως δεν σημαίνει ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις δεν προωθούνται. Ναι, απλά μέσα στη χώρα έχει ανοίξει η συζήτηση για την κατοχή της Κύπρου και την ίδια ώρα γίνεται αυτή η συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Τούρκο Πρόεδρο και δεν υπάρχει καμία αναφορά σε κάτι που να έχει σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία και το γεγονός ότι κατέχει παράνομα τμήμα της. Αυτό είναι που δημιουργεί, έτσι ξέρετε, πάρα πολλά ερωτηματικά. Γιατί τώρα? Μα καταρχήν ένα πράγμα είναι η υποκρισία όλων αυτών των ισχυρών συμμάχων μας, έτσι. Εκεί όταν η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία, εκεί ναι, είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Εκεί ναι, πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις, πρέπει να υπάρξουν μέτρα, πρέπει όλα να γίνουν. Όταν όμως η Τουρκία έχει εισβάλλει και κατέχει το 40% της Κύπρου, αυτό είναι έτσι, περνάει τόσα χρόνια, αλλά θέλω να πω το εξής. Το πρόβλημα είναι ότι ήδη το ΝΑΤΟ και ήδη μας πλασάρουν την αντίληψη περί νατοϊκού εδάφους, περί νατοϊκής θάλασσας. Είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη αντίληψη που στην ουσία σπρώχνει, καλύπτει, είναι αέρα στα πανιά των τουρκικών διεκδικήσεων σε βάρος αυτό που αυτοί αποκαλούν γαλάζια πατρίδα, γκρίζες ζώνες κλπ.
και σπρώχνει τα πράγματα στη λεγόμενη συνεκμετάλλευση, δηλαδή στο πώς τα μονοπόλια θα βάλουν στο χέρι τον πλούτο τον ενεργειακό που υπάρχει στην περιοχή σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, σε βάρος των συμφερόντων των λαϊκών του ελληνικού αλλά και του τουρκικού λαού και σε βάρος και του περιβάλλοντος. Έτσι. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτό το μπορεί τώρα να γίνει προσπάθεια να το περάσουν, πώς να το πω, με χαμηλούς τόνους. Έτσι, σε αυτή την κατεύθυνση και στα πλαίσια της ενίσχυσης της λεγόμενης νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η κίνδυνη, γιατί η επιθετικότητα που εκφράζεται από την άλλη πλευρά περνάει πια με άλλον τρόπο. Έτσι, όχι τόσο τον κραυγαλαίο, άλλωστε τα ακούσαμε και αυτά, ότι τέθηκαν τα ζητήματα, αλλά όχι με επιθετικό τρόπο στη συνάντηση. Σωστά. Βλέπετε και μεγαλύτερη εμπλοκή το επόμενο διάστημα και από άλλες χώρες που μέχρι τώρα δεν ήταν και τόσο πρόθυμες να επιλέξουν πλευρά? Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Mm-hmm. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, παρά το γεγονός ότι μας λένε ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες διαπραγματεύσεις κλπ. Και ότι υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια. Όλη η περικύκλωση που γίνεται της περιοχής και το γεγονός ότι αντί να υπάρχει αποκλιμάκωση έχουμε όξυνση της κατάστασης στα στρατιωτικά μέσα που αξιοποιούνται, όλες οι κινήσεις του ΝΑΤΟ, τα ενδεχόμενα ακόμα και για να αξιοποιηθούν πυρηνικά πλήγματα, όλα αυτά δεν προϊονίζουν κάτι καλό. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και επιβεβαιώνεται από την εξέλιξη του πολέμου, ότι τώρα απαιτείται να δυναμώσει η πάλη του λαού μας, ώστε να σταματήσει άμεσα κάθε εμπλοκή της δικής μας τουλάχιστον χώρας και βέβαια και των άλλων χωρών. Αλλά εμάς πρώτα μας ενδιαφέρει για τη δική μας χώρα, mm-hmm. σε αυτό τον πόλεμο. Και αυτό μπορεί να γίνει εάν κλείσουν οι βάσεις, εάν σταματήσει η Ελλάδα να στέλνει όπλα, να μην έχει καμία συμμετοχή τον πόλεμο, να γυρίσουν πίσω οι ελληνικές δυνάμεις που βρίσκονται εκτός συνόρων και βέβαια να μην πάει κανείς παραπέρα στην Ουκρανία και στην πορεία να απεγκλωβιστούμε από τα σχέδια που έχουν οι Αμερικανονατοικοί, οι Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές και να αποδεσμευτούμε από αυτά τα παιχνίδια τους και τις οργανώσεις τους. Μάλιστα. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δουλέψουμε, γιατί πια μιλάμε για δυνάμεις που εμπλέκονται και οι οποίες έχουν τη δύναμη να καταστρέψουν όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά ολόκληρες περιοχές και όλη την ανθρωπότητα. Mm-hmm. Άρα εδώ πρέπει να δουλέψουμε στην κατεύθυνση αυτή της αποτροπής αυτής της εξέλιξης. Ναι, γιατί όπως λένε πολλές φορές και όπως έχει υποθεί, η νίκη δεν φέρνει και πάντα την ειρήνη. Μπορεί η νίκη. Τα έχει γράψει ο Μπρέκα. Ακριβώς. Της μίας ή της άλλης πλευράς να φέρει νέους πολέμους αυτό. Οι λαοί και στην πλευρά των ηττημένων και στην πλευρά των νικητών θα είναι οι χαμένοι. Είναι θύματα. Και ήδη το βιώνουμε και εμείς σήμερα, τις παράπλευρες απώλειες αυτές, με την ακρίβεια, έτσι, τον πληθωρισμό και όλα τα άλλα που βιώνει ο λαός μας. Μάλιστα. Κύριε Βαγενά, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που μας δώσατε το χρόνο έτσι να συζητήσουμε. Εμείς πραγματοποιούμε διαρκώς εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα για να ενημερώσουμε το λαό και στη Λάρισα θα πραγματοποιηθεί τέτοια εκδήλωση το επόμενο διάστημα. Θα έρθει ο γραμματέας της Κομμουνιστικής Νεολαίας να μιλήσει εκεί στις 18:30 το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι και η νεολαία, γιατί αφορά το μέλλον της, να δώσει το παρόν σε τέτοιες εκδηλώσεις, να ενημερωθεί καλύτερα για να δυναμώσει πάλι ενάντια σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο, τον άδικο πόλεμο και από τις δύο μεριές. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βαγενά. Καλημέρα. Καλημέρα.